Απογοητευτική είναι η εικόνα με τους φοίνικες στην παραλιακή. Αρκετοί φοίνικες έχουν νεκρωθεί από μύκητα, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι από τους δημότες, οι οποίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Όπως βλέπετε, ένα πολύ μεγάλος αριθμός φοινίκων έχει με το σκαθάρι και είναι αρκετά επικίνδυνη σε όλο το μήκος της παραλιακής. Από τη στιγμή που είναι αρρωστημένα πλέον, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθούν, να αντικατασταθούν με κάποια άλλα δέντρα. Και βέβαια πρέπει να φύγουν, γιατί ενδέχεται να γίνει κάποιο ατύχημα. Εδώ δεν πρόκειται να γίνουν φοίνικες ποτέ στην παραλιακή. Δεν θα γίνουν ποτέ. Τζάμπα λεφτά δίνουν. Να βάλουν άλλα δέντρα που θα έχουν κάποια πρασινάδα τουλάχιστον. Άμα σκοτώσουν εμά την ύφη μου, την σκοτώσανε. Βέβαια η στήλη πιο κάτω. Το καμπανάκι του κινδύνου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κρούει ο πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας, ο οποίος ζητά την άμεση απομάκρυνσή τους. Σίγουρα είναι το πρώτο κομμάτι σε αυτή τη φάση, δεν είναι το κομμάτι αισθητικό, όσο αφορά το κομμάτι της ασφάλειας. Το μέτωπο, όπως βλέπετε από εδώ πέρα, είναι ανοιχτό το πέλαγος κτλ. Η άνεμη είναι αρκετά δυνατή. Τίθεται, όπως ξαναείπαμε πριν, θέμα ασφάλειας των πολιτών. Σίγουρα μην ξεχνάτε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο στην παραλιακή έχουμε τα προηγούμενα χρόνια κάποια θανατηφόρα δυστυχήματα, τα οποία δυστυχώς έχουν ένα κομμάτι ευθύνης έχουν και οι φοίνικες. Και θέλουν και να μπουν λίγο πιο βαθιά. Όλοι τους βάζουν πάνω και με τόσο ύψος. Ο αέρας τους ρίξει βέβαια, γιατί τους κάτω τώρα, σαν συνέχεια αέρας. Να βάλουμε άλλους πιο μικρούς και να είναι και πιο... Δηλαδή τώρα για να κοιτάξεις το φοίνικα στην παραλιακή πρέπει να σηκώνεις τα μάτια σου ψηλά. Δηλαδή φεύγει από την ορατότητά σου ο δρόμος. Δεν είναι ωραίο αυτό. Οι φοίνικες στην παραλιακή έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσβληθεί από το σκαθάρι, το γνωστό σκαθάρι που προσβάλλει τους φοίνικες. Είναι ένα άλλο είδος φοίνικα αυτός. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι έχουν προσβληθεί από έναν μύκητα. Έχει ταυτοποιηθεί ο μύκητας από ειδικούς μυκητολόγους. Οι ξεροί φοίνικες της παραλιακής θα απομακρυνθούν, αν όχι σήμερα, ενδεχομένως αύριο. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την πτώση των φοινίκων, υποστηρίζει η Ευγενία Στυλιανού, η οποία παράλληλα δηλώνει ότι ξεροί φοινίκες θα απομακρυνθούν άμεσα και ότι θα αντικατασταθούν με νέες φυτεύσεις. Θα εξυγιανθεί ο συγκεκριμένος χώρος όπου φύονταν αυτοί και θα αντικατασταθούν με νέες φυτεύσεις. Αυτό θα μελετηθεί από την Υπηρεσία Πρασίνου και ανάλογα με την πορεία εξυγίανσης του εδάφους θα κριθεί τι είδους φυτού θα μπει στην παραλιακή. Οι φοίνικες, από ό,τι έχετε δει, είναι όλοι στηριγμένοι με αντιρρίδες, άρα θέμα πτώσης των φοινίκων δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, όμως επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πρόβλημα λόγω συψηριζιών. Δραματική κατάσταση. Δέχεται προχθές είχε πέσει ένα, δεν ξέρω αν χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο και δεν είναι μόνο αυτό. Παραλιακή δεν ανάβει κανένα φως.